Καλησπέρα κύριε Κωνσταρά, τι κάνετε? Καλησπέρα. Πριν δούμε την γενικότερη πολιτική ατζέντα, έχω την αίσθηση ότι αύριο υπάρχει μια ανοιχτή εκδήλωση με τον κύριο Μεϊμαράκη στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές, σωστά? Για πείτε μας λίγο το πρόγραμμα. Αύριο διοργανώνουμε μια ανοιχτή εκδήλωση στους φίλους και στα μέλη της Νέας Δημοκρατίας. 7.30 ώρα το βράδυ στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου στην πλατεία Διάκου, όπου προσκεκλημένος είναι ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης. Θα γίνει μια πολιτική συζήτηση όσον αφορά τις ευρωεκλογές και τα διλήμματα τα οποία έχουν οι ευρωεκλογές. Ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης αποτελεί ένα ορόσημο για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όπου τον χρειάστηκε και όταν τον χρειάστηκε η Νέα Δημοκρατία και κατ' επέκταση η πατρίδα, ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης ήταν παρόν, δίνοντας τα πάντα για την πατρίδα πάνω απ' όλα και για την οργάνωσή μας σε δεύτερη φάση. Πάει όμως τώρα Ευρωβουλή, τώρα αλλάζει λίγο. Ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης είναι επικεφαλής του Ευρωψηφοδελτίου. Του ζητήθηκε από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Η Νέα Δημοκρατία δίνει πολύ μεγάλη σημασία στις εκλογές του Ευρωκοινοβουλίου. Είναι οι πρώτες εκλογές οι οποίες γίνονται μετά από 4 και πλέον χρόνια στη χώρα μας και είναι εκλογές οι οποίες θα εξάγουν πολιτικά μηνύματα. Τώρα, έχω την αίσθηση όμως, λένε πολλοί, όπως ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης και άλλοι, ότι εξαγοράζουν τα πολιτικά τους ένσημα και τη διαδρομή και την προσφορά, όπως είπατε σωστά. Εντάξει. Οπότε τίθενται, έτσι πάει περίπου στην πολιτική ζωή. Για τον Βαγγέλη τον Μεϊμαράκη δεν μπορεί κανείς να πει ότι εξαγοράζει τα πολιτικά του ένσημα. Ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης έχει τόσα ένσημα και παράσημα από την πολιτική που δεν μπορεί να το εξαγοράσει κανείς. Ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης αποτελεί τη συνείδηση της παράταξής μας. Δεν είπα ότι έγινε μόνο με τον πρώην πρόεδρό σας, είπα και άλλοι, έτσι. Ναι. Λέω πώς κινείται. Θέλω να τονίσω κάτι χωρίς να μειώνω κάποιον, γιατί το λέω και δημόσια, υποψήφιο ευρωβουλευτή. Ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης είναι κάτι άλλο. Δεν είναι απλά ένας υποψήφιος ευρωβουλευτής. Ήταν και πρώην πρόεδρος. Είναι μάλιστα. Κοσμεί με την παρουσία του το ευρωψηφοδέλτιο. Επειδή είπατε ότι είναι η πρώτη πολιτική εκλογική μάχη μετά από 4-4,5 χρόνια, θα έχουμε και τις αυτοδιοικητικές. Θα σας ρωτήσω λίγο το κλίμα που διαμορφώνεται ή τουλάχιστον εσείς στη Νέα Δημοκρατία βάζετε ένα υψηλό πήχη, θα έλεγα εγώ, όχι για χαλαρή ψήφο, να έρθει ο κόσμος να ψηφίζει, αλλά το περνάτε και ως πολιτική, αν θέλετε, κατεύθυνση το πώς θα κινηθεί το εκλογικό σώμα για τις εκλογές. Τις εθνικές εννοώ, κύριε Κωνσταρά. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς στη Νέα Δημοκρατία βρισκόμαστε σε εκλογική ετοιμότητα εδώ και πάρα πολύ χρονικό διάστημα. Είμαστε έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή να προκηρύξει ο Τσίπρας εθνικές εκλογές. Θεωρούμε τη μητέρα των μαχών τις εθνικές εκλογές. Από εκεί και πέρα δίνουμε μεγάλη βαρύτητα και στις εκλογές του Ευρωκοινοβουλίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικές, διότι θα εκλεγούν ευρωβουλευτές και θα πρέπει να εκλεγούν οι καλύτεροι, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο εξωτερικό, στους άλλους συνεταίρους μας, στο Ευρωκοινοβούλιο. Επομένως, θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να στείλουμε σαν χώρα και γενικότερα εμείς σαν παράταξη, θεωρούμε ότι θα είμαστε το πρώτο κόμμα και θα στείλουμε τους περισσότερους ευρωβουλευτές, τους πιο άξιους. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έχουν φτιάξει ένα πάρα πολύ καλό ευρωψηφοδέλτιο. Είναι ένα ευρωψηφοδέλτιο το οποίο στηρίζεται στην εμπειρία των παλαιών στελεχών, στηρίζεται σε ανθρώπους οι οποίοι είναι επιστήμονες και έχουν διαπρέψει στο χώρο τον οποίο επαγγελματικά βρίσκονται. Και έχουμε να κάνουμε και με γεωγραφική κατανομή του Ευρωψηφοδελτίου. Άρα θεωρείτε συγκριτικά δηλαδή με το Ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι προφανώς ο κυριότερος σας αντίπαλος, λέτε ότι εμείς θα πάμε καλά. Αλλά είπα προσδίδετε πολιτικά χαρακτηριστικά. Σαφώς και υπάρχουν πολιτικά χαρακτηριστικά. Σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις υπάρχουν πολιτικά χαρακτηριστικά. Εδώ προσδίδουμε ακόμη, αν το θέλετε, περισσότερα. Θεωρούμε ότι είναι μια μάχη την οποία θα κατέβουμε για να την κερδίσουμε και μάλιστα και με μεγάλη διαφορά. Είπατε λοιπόν ότι το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ καλό, πολύ ισχυρό, καταρτισμένο σωστά και γεωγραφικά και όχι μόνο. Μιλήσατε. Πάω τώρα στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Και γιατί ρωτώ? Γιατί μιλήσατε πολύ πρόσφατα για τη συμμετοχή του κυρίου Κόκαλη, της κυρίας Ραλίας Χριστίδου, αν θέλετε, ως καλλιτέχνηδα. Είχαμε και άλλα ζητήματα, εν πάση περιπτώσει. Άρα λέτε ο κόσμος καταλαβαίνει τη ζυγαριά που έχει, κύριε Κωνσταρά. Σαφώς και την καταλαβαίνει
με τον κύριο Κόκαλη, γιατί αντιδράσατε τόσο πολύ? Θα σας πω. Καταρχήν, ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τις εκλογές του 2014 του Ευρωψηφοδελτίου έχει κάνει τρομερή στροφή. Στις εκλογές του 2014 του Ευρωψηφοδελτίου έβαλε μια εμβληματική παρουσία και φιγούρα της αριστεράς να ηγεί του ψηφοδελτίου, το Μανώλη το Γλέζο. Εδώ πέρα βλέπουμε την αδυναμία που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να συγκροτήσει ένα σοβαρό και καταξιωμένο Ευρωψηφοδέλτιο. Έκανε την τρίπλα στη Βουλή με τον νόμο προκειμένου να έχουν δικαίωμα οι βουλευτές να μην παραιτηθούν της έδρας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Να μην υπάρχει το συμβίβαστο, το οποίο έχει γίνει για προεκλογικούς σκοπούς και για να εξυπηρετήσει σκοπιμότητες του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Από εκεί και πέρα είδαμε στο Ευρωψηφοδέλτιο μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα με αυτά τα οποία έλεγε και τις θέσεις τις οποίες πρεσβεύει ήταν η κυρία Λοΐζου, η οποία κυρία Λοΐζου δεν σεβάστηκε καθόλου τη μνήμη του πατέρα της. Αντίθετα, την προσέβαλε με όλα αυτά τα οποία έχει πει κατά καιρούς, με το γεγονός ότι θα πρέπει... Λέτε για τα επαναστατικά μηνύματα. Ναι. Ότι θα πρέπει οι νεκροί να ζητήσουν συγγνώμη από τους τρομοκράτες και το γεγονός ότι για 50 και πλέον μήνες εισέπρατε τη σύνταξη της θανούσης μητέρας της. Εδώ βάζετε ζητήματα ηθικής φύσεως. Βέβαια και είναι ζητήματα ηθικής φύσεως, διότι δεν μπορεί να δηλώνεις επαναστάτης από τη μία, να θες να καταλύσεις το κράτος και να διαλύσεις το κράτος και από την άλλη να πηγαίνεις στο ATM κάθε μήνα και να εισπράττεις τη συνταξούλα, την παράνομη. Στη Νέα Δημοκρατία επίσης βάζετε ζητήματα, αναπτύσσετε και μια σκανδαλολογία, μια διαπλοκή και επειδή στο παρελθόν... διαπλοκή. Από τη στιγμή που ο κύριος Κόκαλης είναι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει διαπλοκή. Ο χωρισμός της διαπλοκής στην Ελλάδα εφεύρει το 1993 από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και είχε συγκεκριμένο όνομα. Ήταν Σοκράτης Κόκαλης. Τώρα έχουμε τον ιό Κόκαλη, ο οποίος είναι υποψήφιος με τον Τσίπρα. Δεν μπορεί δηλαδή ένας επιχειρηματίας να μπαίνει μέσα σε ένα ψηφοδέλτιο. Εγώ δεν είπα ότι δεν μπορεί ένας επιχειρηματίας να μπαίνει σε ένα ψηφοδέλτιο, αλλά ένας επιχειρηματίας ο οποίος έχει εξαρτήσει με την κυβέρνηση. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα η κυβέρνηση του έδωσε τα ανάλογα δωράκια, αναγκάστηκε να μπει και υποψήφιος. Άρα λέτε μπαίνουν συμψηφισμοί και... Σαφώς μπαίνουν συμψηφισμοί. Τώρα όμως, επειδή στην Νέα Δημοκρατία, για να κλείνουμε ένα τα μέτωπα με τις ευρωεκλογές, είπατε ότι θα στείλετε τους περισσότερους. Βάζετε ζητήματα σκανδαλολογίας, διαπλοκής μαύρου χρήματος. Είπατε για την κυρία Λοΐζου, προέκυψε και το θέμα με τον κύριο Πετσίτη. Άλλο θέμα αυτό. Αλλά, για να ολοκληρώσω την ερώτηση, να απαντήσετε συνολικότερα, δεν ήσταν κι εσείς, φαντάζομαι, στη Νέα Δημοκρατία εν προκειμένου και άγιοι στο παρελθόν. Δεν λέω ότι όλοι ήταν συλλήβδιν κακοί και διαπλέκονταν, αλλά είχαμε δει και δικά σας φαινόμενα. Άρα, τι έγινε με τον κύριο Πετσίτη και σας ενόχλησε τόσο πολύ? Κοιτάξτε, με τον κύριο Πετσίτη. Ο κύριος Πετσίτης είναι ένας συνεργάτης του Πρωθυπουργού, του Μαξίμου, ο οποίος έχει τη δυνατότητα ανά πάσα ώρα και στιγμή να μπαινοβγαίνει στο Μαξίμου. Ο κύριος Πετσίτης είχε σχέσεις με τον επιχειρηματία τον Λαβρεντιάδη και έχουν βρεθεί στους τραπεζικούς του λογαριασμούς χρήματα τα οποία δεν δικαιολογούνται. Οφείλει ο κύριος Πετσίτης και ο κύριος Παπάς, ο οποίος τον καλύπτει, να βγουν και να απαντήσουν δημόσια. Άρα λέτε δεν έχει αλλάξει τίποτα στην πολιτική ζωή? Τότε σας καυτηρίαζαν και λέγανε είστε με μαύρο χρήμα, εμπλέκεστε, δεν ξέρω, μίζες, χίλια δυο πράγματα. Το ίδιο πάει και τώρα αυτό, λέτε? Αυτό ρωτώ. Ας πάει στη δικαιοσύνη το θέμα και να αποφανθεί και να απαντήσει η δικαιοσύνη. Για κάποια φαινόμενα που έχουν συμβεί στο παρελθόν, φαντάζομαι για αυτά αναφέρεστε, τα περισσότερα από αυτά έχουν πάει στη δικαιοσύνη και έχουν βγει τα πορίσματα από τη δικαιοσύνη. Εδώ πέρα ο κύριος Παπάς δεν στέλνει τον κύριο Πετσίτη στη δικαιοσύνη. Τι να στείλει, τον δικό του τον Τελιβερά να τον στείλει στη δικαιοσύνη? Ας τον στείλουνε. Λοιπόν, μάλιστα. Πάμε λίγο τώρα να δούμε. Σήμερα Αλέξης Τσίπρας στα Σκόπια, αγκαλιές, φιλιά, selfie, φωτογραφίες με τον κύριο Ζάεφ, ενισχύοντας την άποψη και την θέση της κυβέρνησης ότι καλώς πράξαμε με τη συμφωνία των Πρεσπών, κύριε Κοσταρά, και με επιχειρηματίες, είχαν προηγηθεί και άλλα. Παρένθεση, στη Βέρεια, τον κύριο Μητσοτάκη, είπαν και τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία περίπου προδότες, περίπου είχατε συμφωνήσει και εσείς με το θέμα παλαιότερα. Στη Βέρεια. Στη Βέρεια, στην εκδήλωση που έκανε εκεί. Εκεί τις μεμονωμένες φωνές, ξέρετε ποιες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια αίθουσα 1.000 ατόμων, βρεθήκανε 4, οι οποίοι γνωρίζουμε που πρόσχεται. Πρόσχεται σε
εξτρεμιστικά ακραία δεξιά κόμματα, ναι, οι οποίοι φωνάξαν αυτά τα οποία φωνάξανε. Δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία στο θέμα των Πρεσπών το είπαμε εξ αρχής. Είναι μια συμφωνία απαράδεκτη, δεν τη στηρίζουμε, δεν την ψηφίζουμε και θα διεκδικήσουμε από τη συμφωνία αυτή προκειμένου να μην εισέλθουν τα Σκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το έχει ξεκαθαρίσει, το έχει πει η Νέα Δημοκρατία, είναι ξεκάθαρο. Πολύ δύσκολο, ο Τσίπρας προσπαθεί αυτή τη στιγμή να γυρίσει το παιχνίδι και να μας πείσει ότι η συμφωνία αυτή παράγει αποτελέσματα, η συμφωνία των Πρεσπών. Και βρίσκεται στα Σκόπια, πήγε με κάποιους επιχειρηματίες και καλά να κλείσουν κάποιες δουλειές. Μα μέχρι και τώρα οι επιχειρηματίες που θέλανε να πάνε και να επενδύσουν στα Σκόπια και να αποκομίσουν κέρδη πηγαίνανε. Δεν χρειάζεται να τους πάρει ο Τσίπρας να τους πάει στα Σκόπια. Δεν τους πήρε να τους πάει ούτε στην Κίνα που τους πήγε κάποτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε σε άλλες απομακρυσμένες και μεγάλες, αν το θέλετε, αγορές που έχουν να δώσουν. Στα Σκόπια. Άρα λέτε δεν κερδίσαμε τίποτα από όλο αυτό. Όχι. Γιατί βέβαια, ίσα ίσα σαν χώρα έχουμε χάσει αρκετά πράγματα. Έχουμε χάσει πράγματα που έχουν να κάνουν. Τους παραχωρήσαμε εθνική ταυτότητα, τους παραχωρήσαμε εθνότητα, τους παραχωρήσαμε γλώσσα που δεν υπάρχει. Αυτά τους παραχωρήσαμε. Και με επιχειρηματίες Έλληνες, οι οποίοι στο λογότυπό τους έχουν τη λέξη Μακεδονία, θα έχουμε διάφορα θέματα στο μέλλον, τα οποία αυτά θα τα δούμε τα επόμενα χρόνια. Γιατί είναι πολύπλοκα θέματα και θα τα βρούμε μπροστά μας. Επειδή είπατε όμως ως Νέα Δημοκρατία, εσείς δεν την πιστεύετε αυτή τη συμφωνία. Καθόλου. Επίσης όμως, επειδή ήδη έχουν πέσει υπογραφές, οι χώρες, τα κράτη έχουν συνέχεια, υπάρχουν διαδικασίες, θα μπορεί να κληθείτε, αν είστε κυβέρνηση, να το αντιμετωπίσετε. Που σίγουρα αν είστε κυβέρνηση θα το αντιμετωπίσετε. Τι θα κάνετε ξαφνικά λοιπόν? Θα ακυρώσετε τις όποιες συμφωνίες έχει υπογράψει, έστω και αν είναι ο Αλέξης Τσίπρας? Κοιτάξτε, όσον αφορά την ένταξη στο ΝΑΤΟ, έγινε με υπογραφή του Τσίπρα. Εμείς είπαμε ότι όταν θα έρθουν τα Σκόπια και θα ζητήσουν να υπάρξουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σαφώς θα βάλουμε βέτο. Είμαστε η μόνη παράταξη και το μόνο κόμμα που όταν χρειάστηκε το κάναμε προς όφελος της πατρίδας μας. Γιατί για μας πάνω από το κόμμα είναι η πατρίδα. Την πιστεύουμε. Άρα λέτε ότι υπάρχουν περιθώρια ελιγμών ακόμη και υπάρχουν σκληρών θέσεων από τη Νέα Δημοκρατία αν αύριο είστε για το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Μάλιστα. Λοιπόν, έρχομαι λίγο, κατεβαίνουμε επίπεδα τώρα να πάμε να δούμε και τα αυτοδιοικητικά. Έχουμε και αυτά. Ξέρουμε ότι εδώ στην περιοχή, στη Στερεά, Φάνης Πανός. Τώρα με τους Δήμους δεν ξέρω. Μάλλον μια χαλαρότητα παρατηρώ, κύριε Κωνσταρά. Ισχύει αυτό με τους Δήμους ή όχι? Δεν υπάρχει χαλαρότητα. Η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές, τις περιφερειακές τις έχει πολιτικοποίηση. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Περιφερειάρχης θα πρέπει να προέρχεται από το χώρο μας και από την παράταξή μας, διότι έχει να βοηθηθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένας άνθρωπος που είναι στην ίδια φιλοσοφία, στο ίδιο μήκος κύματος. Μπορούμε να συνεργαστούμε και να συνοηθούμε την επόμενη μέρα. Θεωρούμε ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν θα αλλάξει πλεύση, θα συνεχίσει, απλά θα αλλάξει επικεφαλή όσον αφορά τον Περιφερειάρχη. Από εκεί που ήταν ο Μπακογιάννης, θεωρώ ότι θα είναι ο Φάνης Πανός. Όσον αφορά στους περιφερειακούς δήμους, φαντάζομαι αναφέρεστε, στους μικρότερους δήμους, η θέση που έχει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι η εξής. Ότι στους μικρότερους δήμους δεν θα υπάρξουν επίσημες στηρίξεις του κόμματος προς τον έναν ή τον άλλον υποψήφιο. Έχουμε αρκετά δικά μας στελέχη, οι οποίοι έχουν εκφράσει επιθυμία να ηγηθούν τέτοιων προσπαθειών και δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να πούμε εάν ο Α ή ο Β είναι καλύτερος ή λιγότερο καλύτερος από τον άλλον. Άρα το αφήνετε πιο ανοιχτό, θα λέτε, αφήσουμε, έτσι. Βέβαια. Και θα έρθουν οι μικρές αυτές τοπικές κοινωνίες να διορθώσουν από μόνες τις, από το εκλογικό αποτέλεσμα, την κατάσταση. Άρα λέτε είναι λίγο, όχι χαλαρό, είναι πιο ανοιχτό, λέτε. Είναι πιο ανοιχτή η διαδικασία. Μάλιστα. Εξάλλου, σαν κόμμα, οι στηρίξεις που έχουν δοθεί είναι μόνο στις έδρες των νομών. Και όχι σε όλους, διότι κάποιες έδρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με κάποιους δικούς μας που είναι πέραν του ενός, δεν έχουν δοθεί για την ώρα στήριξης. Μπορεί και να μην δοθούν σε αυτούς. Υπάρχουν όμως και δήμοι που έχουν δοθεί στήριξης. Αυτό δεν σας προβληματίζει στη Νέα Δημοκρατία? Όχι, συνολικότερα. Καθόλου. Δηλαδή, εκεί που μπορεί να υπάρχει ένας νεοδημοκράτης υποψήφιος, έρχεται ένας δεύτερος. Πού προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Κωνσταρά? Στις μικρότερες τοπικές κοινωνίες, στις μικρότερες
στους μικρότερους δήμους. Και έχουμε και παραδείγματα και στη Θεσσαλονίκη και αλλού, έτσι. Στους περιφερειακούς υπάρχουν πολλά και ικανά και άξια στελέχη μας, τα οποία θέλουν να ηγηθούν. Και στην διαβούλευση, αν το θέλετε, που έγινε, ή στην προσπάθεια να καταλήξουμε σε έναν, για τους δικούς τους λόγους, διότι δεν εμπλέκονται μόνο τόσο οι πολιτικοί λόγοι, υπάρχουν και προσωπικοί λόγοι, υπάρχουν και λόγοι εντοπιότητας. Είναι σε πολύ παραγωγικό, λέτε. Ναι. Μάλιστα. Αποφασίσαν να πάνε να ακολουθήσουν αυτή την τακτική. Όσον αφορά τώρα το Δήμο Θεσσαλονίκης, η Νέα Δημοκρατία εκεί είναι ξεκάθαρη. Η Νέα Δημοκρατία πήρε την απόφαση να στηρίξει τον κύριο Ταχαίο. Από εκεί και πέρα έχουμε τώρα τον κύριο Ορφανό, ο οποίος κύριος Ορφανός έχει τιμηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν βουλευτής, ήταν υπουργός, ο οποίος δεν ήθελε να κάνει πίσω σε αυτή την προσπάθεια. Άλλος, ας κατέβει και ο κύριος Ορφανός. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν σας ενοχλεί δηλαδή τέτοια. Δεν σας ενοχλούν τέτοια περιστατικά. Γιατί σαφώς εκεί θα υπάρξει και δεύτερος γύρος. Εκεί θα έρθει μετά η παράταξη και θα πέσει πάνω στον δικό της υποψήφιο προκειμένου να τον εκλέξει δήμαρχο. Και δεν θα πρέπει τα στελέχη μας, αυτό που θα πρέπει να καταλάβουν είναι ότι την πρώτη Κυριακή δεν πρέπει να έρθουν σε αντιπαραθέσεις, γιατί η φιλοσοφία του Καλλικράτη αυτή είναι, ότι θα πρέπει να συνεργαστούν και θα πρέπει να συνεργαστούν για την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα έχει να κάνει συνολικό, είναι, μου απαντήσατε και για τους δήμους και εδώ βάζετε ψηλά τον πύχη, εσείς είπα είναι πολιτικά κυριότερα τα χαρακτηριστικά, γιατί ψάχνετε το σημείο που θα γίνουν οι εθνικές εκλογές περίπου. Αυτό ακριβώς. Άρα, βλέποντας πώς θα πάτε, επειδή λέει ο Αλέξης Τσίπρας ότι θα πάει τέλος της θητείας κανονικά οι εθνικές εκλογές, άρα βλέπετε πού θα κινηθεί το εκλογικό σώμα και αναλόγως θα κινηθείτε. Σωστά, κύριε Κωνσταρά? Εντάξει, ο Τσίπρας μπορεί να λέει ότι θα τις πάει τις εκλογές τον Οκτώβριο. Εμείς δεν τις βλέπουμε για τον Οκτώβριο. Διότι εάν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να στριμωχτούν εκεί στο Μάιο ή Ιούνιο, λέτε, υποστεί μια μεγάλη ήττα στις ευρωεκλογές, κατ' επέκταση στις περιφερειακές εκλογές, και χάσει και αρκετούς δήμους που θα τους χάσει στις δημοτικές εκλογές, το αποτέλεσμα θα είναι συντριβή. Επομένως, την επόμενη ώρα και στιγμή δεν θα μπορεί σαν κυβέρνηση να σταθεί στην κοινωνία. Και επομένως αυτοί οι 5 μήνες που λέει μέχρι τον Οκτώβριο δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να περάσουν. Εγώ θεωρώ ότι ο Τσίπρας είναι μεταξύ δύο διλημάτων. Ή θα κάνει τις εκλογές τον Οκτώβριο αποδεχόμενος την ήττα του, γιατί θα είναι συντριπτική η ήττα του, ή διαφορετικά θα προσπαθήσει να διαχειριστεί την ήττα του κάνοντας τις εκλογές το Μάιο. Ως Νέα Δημοκρατία, σας το έχω ξαναρωτήσει, θα το επικαιροποιήσω το ερώτημα, γιατί παρά την δημοσκοπική τάση που σας δείχνει πρώτο κόμμα, υπάρχει επίσης η αίσθηση και η αντίληψη ότι δεν πείθεται, εκτός από κάποια λίγα στελέχη αξιόλογα, δεν λέω ότι και οι άλλοι δεν κάνουν την προσπάθειά τους, αλλά δεν έχετε, λέει, καθαρό πολιτικό λόγο, καθαρή θέση, καθαρές απόψεις. Τα έχετε κι εσείς λίγο γενικόλογα στριμωγμένα, κύριε Κωνσταρά. Κύριε Βούτσινε, είμαστε ξεκάθαροι. Κρυστάλλινοι είμαστε. Αυτοί οι οποίοι τα λένε αυτά και τα προφασίζουν. Εντάξει, άκουσα για την υγεία. Έχουν τις σκοπιμότητές τους. Το μεταναστευτικό. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ξεκάθαρες θέσεις. Και αυτές τις θέσεις που έχει σήμερα θα κληθεί όταν θα γίνει κυβέρνηση να τις υλοποιήσει. Δημοσκοπικά, όντως είμαστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Πέραν του δέοντος, καθημερινά. Όχι αυτοδύναμα πάντως. Καθημερινά, εγώ πιστεύω η Νέα Δημοκρατία θα είναι και αυτοδύναμη. Καθημερινά οι δημοσκοπήσεις, μέρα με την μέρα που περνάει, είναι ακόμη και καλύτερες για τη Νέα Δημοκρατία. Άρα λέτε εσείς λοιπόν, ο κόσμος καταλαβαίνει το πρόγραμμά σας, για να μην παίρνουμε μόνο σε μια πόλωση και αντιπαράθεση. Είμαστε ήδη μέσα στην κοινωνία και το ζούμε καθημερινά, το βιώνουμε. Και περιοδίες κάνουμε. Και συζητήσεις κάνουμε και εκδηλώσεις κάνουμε. Το βλέπουμε ότι ο κόσμος ζητάει την αλλαγή. Και αυτή η αλλαγή θα έρθει. Ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Σας ευχαριστώ για την παρουσία στο κεντρικό μας δελτίο, κύριε Κωνσταρά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ Πάμε πολύ. Σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα από τη Στερεά Ελλάδα.